Άρα και εδώ πέρα θα πρέπει να αναζητήσει κανείς, όταν έχει πολλές θεωρίες μπροστά του, αναζητεί ποια πραγματικά είναι αυτή η εξήγηση που δίνει, η ερμηνεία που δίδεται καλύτερα, η οποία ικανοποιεί πραγματικά την ψυχή του ανθρώπου. Φυσικά, σε αυτό το πράγμα, πάντως ήταν πολύ δύσκολο να απαντήσει, όπως δεν μπορούσε να απαντήσει και δεν έχει απαντήσει κατά τους χριστιανούς είναι απαντημένο, για το τι είναι η αλήθεια. Από τον Σοκράτη, αν διαβάσει, μέχρι και σημερινή φιλόσοφη, το πρώτο ερώτημα που θέτουν είναι τι είναι αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι το ψέμα. Ποιο είναι το πρώτο, δηλαδή, αν πάρουμε από τον Πλάτωνα, θεωρεί ότι και όλα αυτά που βλέπουμε ότι είναι ένα ψέμα. Είναι η σκιά ενός άλλου κόσμου, λέει. Δεν είναι υπαρκτό τίποτα από αυτό που βλέπουμε. Υπάρχουν τόσες θεωρίες για το τι είναι η αλήθεια. Δηλαδή, αυτό που βλέπω είναι υπαρκτό μπροστά μου ή εγώ νομίζω ότι είναι υπαρκτό. Ή είναι αντανάκλαση κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Θα μου χείρεις δυο θεωρίες. Τι είναι αλήθεια λοιπόν, τι είναι, ποιο είναι το ψέμα. Αυτό το πράγμα όλοι οι φιλόσοφοι μέχρι και σήμερα το αναζητούν. Είναι μερικά πράγματα λοιπόν τα οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος ουσιαστικά να δώσει απαντήσεις. Παραπέμπει. Πάει μια από εδώ, πάει μια από εκεί, πάει μια από εδώ, πάει μια από εκεί. Ακόμα και η επιστήμη κάποια στιγμή θα καταλήξει στην αλήθεια, αν προλάβει. Θα καταλήξει στο ποια είναι η αλήθεια. Ή το τι είναι η αλήθεια. Τι είναι αλήθεια, τι είναι υπαρκτό, τι είναι το ψέμα. Ποια είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, ο Θεός, βλέποντας όμως όλη αυτή την περιπλάνηση του ανθρώπου και την πλάνη του ανθρώπου, αποφάσισε ο ίδιος να έρθει πάνω στη γη. Γιατί έβλεπε ότι πλέον τα παιδιά του έχουν μπει μέσα σε μία σε ένα λαβύρινθο που δεν πρόκειται ποτέ να βγουν από αυτό το λαβύρινθο. Από πλάνη σε πλάνη, από λάθος σε λάθος, από θεωρία σε θεωρία και τελικά περιπλανιούνται άσκοπα. Και γι' αυτό αποφασίζει ο ίδιος να έρθει πάνω στη γη, γι' αυτό έρχεται πάνω στη γη και σου αποκαλύπτει πλέον την πραγματικότητα. Στο αποκαλύπτει πλέον ποια είναι η πραγματικότητα. Ενώ οι άλλοι φιλοσοφούν, εδώ είναι η διαφορά, ο Χριστός δεν έρχεται να φιλοσοφήσει και οι θρησκείες, οι άλλες φιλοσοφούν, ο Χριστός δεν έρχεται να φιλοσοφήσει. Εδώ είναι η διαφορά. Έρχεται να σου πει, να σου αποκαλύψει ποια είναι η αλήθεια. Αυτή είναι και η διαφορά μας. Και εδώ εναπόκειται στο αν εσύ που το ακούς εμπιστεύεσαι τον Χριστό που τον ακούς. Γιατί άπαξες και δεν τον εμπιστεύεις, αυτόν που τον ακούς, φυσικά, από εκεί και πέρα, συνεχίζει η πλάνη. Γιατί είναι πλέον ζήτημα προσωπικό του καθενός μας, εάν αυτόν που ακούω απέναντί μου, τον εμπιστεύομαι και πιστεύω αυτά που λέει, αυτό σημαίνει εμπιστεύομαι, τον πιστεύω αυτά που μου λέει ή όχι. Εάν δεν τον πιστεύω, ό,τι και να μου λέει, είναι δωρονάδο. Και εδώ φαίνεται από πολλές πλευρές μέσα να διαβάσουμε την Αγία Γραφή, το οποίο δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή εγώ σαν θρησκευτικό βιβλίο, δεν σας το λέω σαν θρησκευτικό βιβλίο, αλλά πάρτε το και συγκρίνετε το με τα άλλα δόγματα, με τις άλλες θεωρίες, με τα άλλα θρησκεύματα. Αυτό που κάνει ο Χριστός να διαπιστώσει δεν το κάνει κανένας άλλος. Δηλαδή ο Μωάμεθ λέει τη θεωρία και την αναπτύσσει, τη φιλοσοφή, την εξηγεί και τα λοιπά. Ο Κομφούκιος κάνει το ίδιο. Ο Βούδας κάνει το ίδιο. Έτσι. Και οι οποίοι όλοι αυτοί θα έλεγαν,
Απλώς σου λένε τρόπους και μεθόδους πλησιάσεως και προσεγγίσεως του Θεού. Δεν αποκαλύπτουν τίποτα. Δεν μιλούν ως έχουν εξουσία. Ενώ και οι ίδιοι οι Εβραίοι όταν άκουγαν τον Χριστό, όταν βλέπαν τον Χριστό λέγανε κοίταξε να δεις, μιλάει ως έχουν εξουσία. Το λέει η Γραφή αυτό μέσα. Αλλά εκτείται και οι άλλοι, γιατί είναι κάτι τίποτα από μάτι σε αυτά που λέει. Και γι' αυτό αναφέρει η Γραφή ότι εξέστη ο διδάσκαλος. Δηλαδή τους άλευσε. Τρελάθηκε ο Χριστός. Τι είναι αυτά που λέει. Τι είναι αυτά που λέει. Γιατί απαντούσε σε αυτού του είδους τα ερωτήματα. Έριν απαντήσει. Και ο ίδιος, αφού είδε ότι ο άνθρωπος δεν μπορούσε να βρει τις πραγματικές απαντήσεις, πλέον τις αποκάλυπτε. Και γι' αυτό τους λέει, ψάχνετε να βρείτε την αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια. Το να πεις εγώ είμαι η αλήθεια, δεν είναι καν ένα πράγμα, αλλά εγώ είμαι η αλήθεια. Αν αναζητάτε την αλήθεια, σε μένα θα καταλήξετε στο τέλος. Ό,τι και αν φτάσετε, το μόνο υπαρκτό ή το μόνο πραγματικό θα φτάσετε σε μένα τελικά. Αυτό σημαίνει εγώ είμαι αλήθεια. Από όποιο δρόμο και να πάτε, σε μένα θα καταλήξετε τελικά. Ακούγοντας λοιπόν αυτό το πράγμα ή άλλα πράγματα που έλεγε όπως ότι μιλάγε στους Εβραίους, μην ξεχνάτε, έτσι. Και εκεί που μιλάγε στους Εβραίους, είχε πάρει το δεκάλογο. Το δεκάλογο ποιος τον είχε δώσει. Ο ίδιος ο Θεός, ο ίδιος ο Γιαχβέ. Το είχε δώσει στο Μωυσή. Και ενώ τον είχε δώσει στο Μωυσή ο ίδιος ο Γιαχβέ, ο ίδιος ο Θεός, και είχε πει, ου προσκυνήσει αυτών ειδωλών, ου μοιχεύσεις, ου πορνεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, ου και επιθυμείς όσα το πλησίον σου εστί. Έδωσε 10 εντολές, ο ίδιος ο Θεός, ξαφνικά έρχεται και τους λέει, ακούσατε τι έγινε στην Παλαιά Διαθήκη και τι είπε ο Θεός στο Μωυσή. Ου μοιχεύσεις, του είπε. Εγώ όμως σας λέω, εγώ σας λέω, και δικαιολογημένα, θα κάνετε αυτό επί αυτού του ζητήματος. Δεν ξέρω τι ακούσατε τότε, αλλά επί αυτού του ζητήματος θα κάνετε αυτό που σας λέω, εγώ δεν λέω ημί. Και φυσικό ήταν. Και σήμερα αν εμφανιστεί ένας και πει, ακούσατε τι είπε ο Χριστός τότε. Εγώ όμως σας λέω θα κάνετε αυτό. Αν θέλετε και να σωθείτε. Φυσικό είναι αυτομάτως, εκείνα και τα έχει πει ο Θεός, στο Μωυσή, και έρχεται ένα πρόσωπο, ένας άνθρωπος, είτε έναν άνθρωπο που βλέπανε μπροστά τους, δεν βλέπανε τη θεότητα που κρυβόταν μέσα οι Εβραίοι, πώς αντιδρούνε, και έρχεται και τους λέει, εγώ όμως σας λέω θα κάνετε αυτό. Αυτό δεν έχει γίνει ούτε με τον Βούδα, ούτε με τον Κοφούκη, ούτε με τον Ζαρατούστρα, ούτε με τον Μωάνδρα, μα κανένα δεν έγινε αυτό το πράγμα. Ούτε και υπάρχει τέτοιο γραπτή μαρτυρία, ότι αυτοί έκαναν κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό είπανε, ημέν ότι εξέστη, αλλά άρρωστη το καημένο. Τι έπαθε. Ποιος νομίζει ότι είναι, τι είναι. Και πήγανε λέει μάλιστα κάποια στιγμή να τον μεθαμβολήσουν εκείνη τη στιγμή. Όπου και χάθηκε λέει από ανάμεσά τους. Όταν είσαι λοιπόν τέτοια περιστατικά, τα οποία δεν υπάρχουν, πλέον τον άλλο ή τον πιστεύεις και τον εμπιστεύεις και τον ακολουθείς ή δεν τον πιστεύεις. Αυτό όμως πλέον επειδή δεν το ανακάλυψες, αλλά στο αποκαλύψανε, γι' αυτό ονομάζεται αποκάλυψης. Στο αποκαλύπτει ο άλλος. Το τι είναι η αλήθεια, από πού έρχεσαι. Και μας λέει ξεκάθαρα ότι ερχόμαστε, για να έρθουμε τώρα στα δικά μας, ερχόμαστε από τον Θεό, από την πηγή της ζωής, από την πηγή του φωτός. Ο Θεός είναι φως, ο Θεός είναι ζωή, ο Θεός είναι αγάπη. Από εκεί προέρχεστε. Σας το αποκαλύπτω. Μην θέλω αποδρομή. Στο τέλος θα το δείτε ότι θα φτάσει η αλήθεια και θα σας πούνε ότι αυτό είναι. Αλλά μέχρι να φτάσει η επιστήμη ή οποιοδήποτε άλλο δρόμο να φτάσει εκεί πέρα, σας το λέω από τώρα, δεν φύγει χιλιάδες χρόνια πιο πριν. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ είμαι μάλιστα η ζωή.
για τον το Θεό που σας μιλάω, ότι είναι η πηγή της ζωής, ότι είναι η πηγή του φωτός. Εγώ είμαι το φως. Εγώ είμαι η ζωή.